Καλησπέρα σας. Σήμερα η εκδήλωση αυτή αφορά την πατροπαράδοτη κοπή της πίτας, αν και λίγο καθυστερημένα φέτος. Καθώς βρισκόμαστε ήδη στα τέλη του φλεβάρι, Ωστόσο δεν θα είναι κανείς παραπονεμένος, διότι η δουλειά που έβγαλε το τελευταίο διάστημα του Υπουργείου των Εξωτερικών και η πολύ σημαντική του συνεισφορά στην αναβάθμιση του ρόλου της πατρίδας μας στο διεθνές στερέωμα δικαιολογεί αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Καθώς δεν θα μπορούσαμε να κόβουμε πίτες τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη μία από τις σημαντικότερες και ιστορικότερες συμφωνίες που θα σημαδέψουν την εξωτερική πολιτική του τόπου και ήδη έχουν αναβαθμίσει το ρόλο της εξωτερικής μας πολιτικής. Δικαιολογημένη λοιπόν η μικρή αυτή καθυστέρηση αλλά με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ, σε, αυτή την, σε αυτό το πατροπαράδοτο, πατροπαράδοτο έθιμο, θα ήθελα, μιας και πλέον και εγώ έχω διατελέσει, έστω και για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπουργό των Εξωτερικών, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους και όλες εσάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα την τιμή και την ευκαιρία να γνωρίσω και να συνομιλήσω με όλους από εσάς, με όλους εσάς, αλλά είχα την ευκαιρία και την τιμή να συνομιλήσω, να λάβω συμβουλές, να αξιοποιήσω τις γνώσεις πολλών εξημών, με πολλές και με πολλούς από εσά. και αυτό μου έδωσε την δυνατότητα να συνειδητοποιήσω το πόσο σημαντικό είναι αυτό το στελεχικό δυναμικό του Υπουργείου των Εξωτερικών και το πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των διπλωματών και του στελεχικού δυναμικού στην διαμόρφωση της εξωτερικής μας πολιτικής. Διότι εμείς οι πολιτικοί οφείλουμε βεβαίω να παίρνουμε τις πολιτικές αποφάσεις με γνώμονα και με επιξίδα αυτό που εμείς πιστεύουμε ως συμφέρον για την πατρίδα, αλλά για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις πρέπει να έχουμε την κατάλληλη γνώση όλων των δεδομένων. Και αυτή πιστεύω ότι είναι μια ανεκτήμητη δουλειά είναι μια δουλειά που γίνεται άοκνα από όλους σας ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση διότι εδώ υπηρετείτε το πατριωτικό, το εθνικό συμφέρον. Και θέλω να πω με απόλυτη ειλικρίνεια διαπίστωσα ότι αυτό το εξυπηρετείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πολλές φορές όχι στις καλύτερες συνθήκες αλλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με πατριωτισμό και ανιδιοτέλεια. Σε όλα τα κρίσιμα θέματα πριν τη συμφωνία, πλην τη των Πρεσπών, που διαχειρίστηκα καθόλου την διάρκεια που κατήχα το χαρτοφυλάκιο, βεβαίω με απόλυτη συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό τότε, τον κύριο Κατρούγκαλο, και του δύο υφυπουργού, τον κύριο Μπόλαρ και τον κύριο Κουίκ. Είχα την ευκαιρία να κάνω συσκέψει, να ανταλλάξω γνώμε, να ζητήσω συμβουλέ για όλα τα κρίσιμα θέματα τα ελληνοτουρκικά, τα ενεργειακά, τα βαλκανικά ζητήματα, ε, όλα τα κρίσιμα θέματα τα οποία απασχολούν την εξωτερική μας πολιτική και φυσικά τα ευρωπαϊκά θέματα, καθώς η χώρα μας διαδραματίζει ένα κεντρικό ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή την πολύ σημαντική εμπειρία. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι με την ε, αναβάθμιση του αναπληρωτή Υπουργού και την προσθήκη της ε, ε, νέας αναπληρώτριας ε, Υπουργού της κυρίας ε, έχουμε την ε, δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά στην συνέχιση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από τέσσερα περίπου χρόνια ε, με την παρουσία εδώ του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κοντζιά, αλλά και με την διαρκή δική μου έγνοια ως Πρωθυπουργού στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την εμπειρία, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά σας, ιδίως στην ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, σας ευχαριστώ θερμά γιατί εργάζεστε καθημερινά προκειμένου να παράγετε πολιτική και να ενισχύετε με γνώσεις την πολιτική ηγεσία που είναι ανεκτήμητη προσπάθεια, ανεκτήμητη συνεισφορά στην κοινή μας προσπάθεια να πάμε τη χώρα ένα βήμα πιο μπροστά, να σηκώσουμε τη χώρα μια θέση πιο ψηλά στην αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά.